ρωτήσω κάτι που απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Στην προσωπική σας ζωή είστε καλά? Πολύ καλά. Είμαστε όλοι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα γίνουμε πιο δυνατοί και πρέπει, είμαστε, λέω μια λέξη, καταδικασμένοι να πετύχουμε. Οφείλουμε να το πετύχουμε για τα παιδιά μας. Η ελπίδα και η δύναμη δεν πρέπει να λείπει σε κανέναν μας. Και ας αναλογιστούμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του και από το μερίδιο ευθύνης που έχει, τι δεν κάναμε που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αλλά κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τέρμα τα λόγια. Έχουμε πει πάρα πολλά λόγια. Ο καθένας λοιπόν ας κρίνεται από τις ίδιες τις πράξεις του. Ας ευχηθούμε λοιπόν να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας ακόμη πιο συνειδητά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και τότε όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει, μίλησε και λίγο πολιτικό που ήταν. Πολύ ξύλινη όμως. Ξύλινη. Λίγο γιατί ανθρωπιά δεν μπορεί τελικά, να βάλει. Τελικά, όσοι ασχολούνται με την πολιτική, ενώ ήταν μια χαρά ηθοποιό, μια χαρά άνθρωπο, του χαλάει η πολιτική, είναι φοβερό δηλαδή. Μίλησε, δηλαδή, μιλούσε για ένα προσωπικό του θέμα και μίλησε με το ξύλινο πολιτικό λόγο. Γιατί δεν ήθελε να απαντήσει προφανώς.